Λοιπόν, εδώ είμαστε, Κρήτη Σήμερα, μέρος δεύτερο, Παγκόσμια ημέρα κατά της γυναίκας και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από τη σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε κοντά μας την κυρία Ελένη Γερακάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, κοινωνική επιστήμονας και ειδικός ψυχικής υγείας από το Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Επίκαιρα τα μηνύματα. Επίκαιρα. Δυστυχώς πάντα επίκαιρα τα μηνύματά μας. Ξέρετε, όπου έχουμε βρεθεί σήμερα, τρέχουμε σε πάρα πολλές δράσεις. Από το πρωί, από τις 8.30 ώρα μας στα σχολεία, σε ΚΑΠΗ, στο νομό Ηρακλείου αλλά και στο νομό Λασθίου. Πήγατε και στη Νεάπολη. Πήγαμε και στη Νεάπολη για δράσεις. Από όπου φεύγαμε, το μήνυμα ήταν μακάρι να ήμασταν αχρίαστοι. Αλλά δυστυχώς είμαστε πολύ χρειαζούμενοι. Και η σημερινή μέρα είναι η μέρα γιορτής της γυναίκας, αλλά είναι η μέρα υπενθύμησης. Υπενθύμηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπενθύμηση των δικαιωμάτων των γυναικών και της εξασφάλισης και προάσπισης της ισότητας των φύλων. Τώρα, εν έτη 2024, να χρειάζεται βέβαια να υπενθυμίζονται όλα αυτά, είναι από μόνο του έτσι κομματάκι παράδοξο. Είναι δυστυχώς πιο επίκαιρα από ποτέ. Γιατί το αναφέρετο δεν είναι τόσο αναφέρετο για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, για πάρα πολλές γυναίκες εκεί έξω. Και το αυτονόητο. Είπε στην έναρξη της εκπομπής, μου είπε χρόνια πολλά ο Μπάμπης και του είπα: εγώ δεν θέλω να είναι τα χρόνια μας πολλά. Θέλω να είναι τα χρόνια μας καλά, να είναι φωτεινά, θέλω να είναι δίκαια, ισότιμα, θέλω να είναι ελεύθερα, μακριά από στερεότυπα και προκαταλήψεις και κοινωνικά κατεστημένα. Αυτά δεν είναι τα ζητούμενα ακόμα και σήμερα εν έτη 2024 για τις γυναίκες και κάθε θηλυκότητα? Εννοείται. Αλλά όπως είπαμε, για πολλές γυναίκες αυτό δεν είναι αυτονόητο. Για πολλές γυναίκες που έχουν κάνει τις επιλογές τους και έχουν διαλέξει συντρόφους κοντά τους, άντρες, συζύγους, πατεράδες των παιδιών τους, οι ίδιοι είναι αυτοί που το στερούν όλα αυτά τα αναφέρατε και αυτονόητα τα οποία είπατε προηγουμένως. Και για όλες αυτές τις γυναίκες είμαστε εδώ και για όλες αυτές τις γυναίκες μαχόμαστε καθημερινά και για όλες αυτές τις γυναίκες που δίνουν αγώνα, δεν έχει σταματήσει. Το 1857 που ξεκίνησε η προάσπιση των δικαιωμάτων με την πρώτη εξέγερση, μέχρι το 1977 που ορίστηκε ως Παγκόσμια ημέρα εορτασμού της γυναίκας. Σήμερα, 2024, και όμως ακόμη πολλές γυναίκες δεν ξέρουν να διεκδικήσουν τα θέλω και τα αυτονόητά τους. Και βεβαίως ένα μεγάλο κεφάλαιο, ακόμα και τώρα, το 2024, είναι το ζήτημα των ίσων ευκαιριών, έτσι, κυρία Γερακάκη. Διότι δεν χρειάζεται να πάμε και μακριά. Και εδώ να δούμε και ποιες γυναίκες είναι σε διοικητικά πόστα και στην αυτοδιοίκηση που συζητάμε. Και πόσες, Πόσες, ναι. Και στα δημοτικά συμβούλια να ρίξουμε μια ματιά. Το 20% του ελληνικού κοινοβουλίου είναι γυναίκες. Αν σκεφτεί κανείς ότι είναι ανάγκη να υπάρχει ποσόστοση, ότι έγινε υποχρέωση στα κόμματα, υπάρχει ποσόστοση, μπορούμε να καταλάβουμε σε ποια φάση είμαστε, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Και οι γυναίκες έχουμε να αντιμετωπίσουμε ποικίλους ρόλους. Αν μια γυναίκα αποτύχει σε κάποιον από τους ρόλους της οικογενειακής, της κοινωνικής ή της εργασιακής ζωής, αυτό είναι μια τεράστια αποτυχία. Κάτι το οποίο βλέπουμε ότι οι άντρες δεν το έχουν. Ένας μπαμπάς μπορεί να μην είναι τόσο καλός μπαμπάς, αλλά μια μάνα είναι απαράδεκτο να μην είναι σωστή μάνα και να μην κρατάει το σπίτι και την οικογένεια, γιατί είναι χρέος της απαράβατο. Βέβαια. Και έχουμε βέβαια και τις γυναίκες μονογονεϊκές οικογένειες που και εκεί υπάρχουν ακόμα πολλά ζητήματα, έτσι, κύριε Γερακάκη? Υπάρχουν και δυσκολίες και μάλιστα πριν από μερικές ημέρες που βρισκόμασταν σε μια συνάντηση στην Αθήνα, στελέχη του φορέα, συζητώταν ακριβώς αυτό που αναφέρετε τώρα. Οι γυναίκες μονογονείς κινδυνεύουν με το ελάχιστο οικονομικό εισόδημα, κινδυνεύουν όταν έχουν να μεγαλώσει τα παιδιά τους να βρεθούν στα στεγεία. Και αυτό ακριβώς δείχνει το μέγεθος και το μέγεθος του προβλήματος. Γυναίκες που φτάνουν σε εμάς καθημερινά και ζητούν τα δικαιώματά τους να εξασφαλιστούν. Ζητούν να ακουστούν και να χαίρουν σεβασμό από όλες τις αρχές, από όλες τις υπηρεσίες, από εμάς και να έχουν δικαίωμα πρόσβαση στις υπηρεσίες. Φοβερό. Φοβερό. Και πολλές φορές η οικονομική δυνατότητα και η οικονομική ανισότητα, γιατί είναι αποδεδειγμένο ότι οι άνδρες λαμβάνουν περισσότερο, είναι καλύτερα αμοιβόμενοι από τις γυναίκες στις εργασίες τους. Πολλές φορές τις δεσμεύει στο να μένουν σε σχέσεις και γάμους, να υπομένουν καταστάσεις ακριβώς γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα την οικονομική να συντηρήσουν την οικογένεια μετά. Ή βλέπουμε πολλές φορές τα παιδιά να γίνονται αντικείμενο εργαλειοποίησης και εκφοβισμού και εκβιασμού στο ότι δεν θα έχουν την ζωή και την καθημερινότητα που είχαν μέχρι σήμερα, αν φύγεις και αν μ' αφήσεις. Βέβαια. Τώρα, βεβαίως, φαντάζομαι ότι εσείς ως ειδικός μπορείτε να μας απαντήσετε στο ερώτημα. Τελικά, είναι καλύτερο για τα παιδιά να μένουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον ή να ζοριστούν για λίγο μέχρι να ξαναβρει η μητέρα τα πατήματά της και να φύγει? Κανένα παιδί, διότι πλέον είναι και ως νομικός όρος τα παιδιά μάρτυρες βίας, είναι θύματα. δέχονται άμεσα, τα παιδιά που δέχονται άμεσα ή έμεσα κακοποίηση πρέπει να βρίσκονται απαλλαγμένα από κάτι τέτοιο. Οπότε η απάντηση είναι και εδώ αυτονόητη και πρέπει να ακούγεται δυνατά. Είναι καλύτερο τα παιδιά, οι γυναίκες να φεύγουν από τέτοια περιβάλλοντα και είναι υποχρέωση όλων εμάς, ως φορείς, ως υπηρεσίες, από το ρόλο και τη θέση που έχει ο καθένας, να υποστηρίξουμε αυτή τη μετάβαση μιας γυναίκας από ένα σπίτι που μέσα σε αγωγικά χέρια ασφάλειας και κάποιων τέλος πάντων ελάχιστων προαπαιτούμενων, σε μια ζωή που θα έχει δυσκολίες, αλλά θα έχει και απαλλαγή από πάρα πολλές κακές συμπεριφορές, κακοποίηση, κακομεταχείριση και οτιδήποτε άλλο. Τώρα, οι γυναίκες που έρχονται σε εσάς αναζητώντας στήριξη, έχουν στήριξη και από το ίδιο το δικό τους περιβάλλον, γιατί και αυτό είναι πάντοτε ένα μεγάλο ζητούμενο. Δυστυχώς πολλές φορές όχι. Δυστυχώς μιλάμε για δικαιώματα σήμερα, μιλάμε για ισότητα των γυναικών, μιλάμε για αγώνες, αλλά τα έμφυλα στερεότυπα βρίσκονται εκεί καλά ριζωμένα. Και ένα διαζύγιο ακόμη στη σκέψη μας είναι κάτι τεράστιο. Είναι κάτι πολύ επιφορτιστικό, είναι κάτι που αμαυρώνει και στιγματίζει μια γυναίκα. Και μια οικογένεια, και μια κατά την άποψη ορισμένων, έτσι. Και μια οικογένεια. Και δει σε κλειστές κοινωνίες είναι ακόμα χειρότερη κατάσταση. Πραγματικά. Και σκεφτόμαστε ότι τι θα γίνει μετά για τα παιδιά, για την οικογένεια, για παιδιά χωρισμένων γονιών. Για πολλά χρόνια θεωρούνταν και ως μια ιδιαίτερη ομάδα μελέτης. Βεβαίως. Και κάτι συνέβαινε. Βεβαίως. Αλλά τα παιδιά τα οποία βρίσκονται σε καταστάσεις, όπως είπαμε, που είναι κακοποιητικές, είναι σίγουρα εκείνα τα οποία χαίρουν της προσοχής μας. Και είμαστε εδώ να υποστηρίζουμε ακόμη και την οικογένεια. Να μιλάμε και με τα μέλη της οικογένειας για να οικειοποιήσουμε λίγο τα αυτονόητα. Τώρα, σήμερα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την γυναίκα, έχουμε διαβάσει, έχουν έρθει στα email μας εκατοντάδες μηνύματα από κάθε φορέα, πιθανό και απίθανο, δηλαδή και από κάτι απίθανος, ας πούμε, φορείς έχουμε δει. Είναι όμως στην πράξη εκεί όταν χρειάζεται η πολιτεία? Σίγουρα έχουμε πολλές δυσκολίες. Και εμείς ως φορέας καθημερινά αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες. Και επειδή έχουμε την ευελιξία και τη δυνατότητα ως μη κυβερνητική οργάνωση να λειτουργούμε πέρα από το δεοντολογικό, το άκρα επιστημονικό και πάρα πολύ στο ανθρώπινο, να προσπαθούμε να εξασφαλίζουμε ότι κανένας άνθρωπος, καμία γυναίκα, κανένα παιδί που θα φτάσει σε εμάς δεν θα μείνει χωρίς υποστήριξη, θα έχουμε ασφαλές καταφύγια. Προσπαθούμε πάντα να εξασφαλίσουμε όλες τις δυνατότητές μας και να παρέχουμε τις υπηρεσίες ακόμη και εκεί που δεν είναι εύκολο ή που ο νόμος έρχεται να βάλει κάποιες δυσκολίες. Οπότε η απάντηση είναι ότι υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις που μπορούν να δεσμεύουν σε πράγματα, αλλά όσο υπάρχουν και άνθρωποι και φορείς που είναι εκεί να τα υπερπηδήσουν, και είμαστε ένας από αυτούς τους φορείς, προσπαθούμε καθημερινά, το γνωρίζετε και το γνωρίζουν και πάρα πολλοί εκεί έξω που μας βλέπουν και που έχουν απευθυνθεί σε εμάς ή που αν δεν έχουν απευθυνθεί, είναι ανοιχτό το κάλεσμα να απευθυνθούν. Δώστε μας ένα τηλέφωνο τώρα, όπως μιλάμε. Το 6974-30-1011, το 2810-24-21-21 και φυσικά το 801-11-16.000 είναι όλες γραμμές 24 ώρες υποστήριξης, γραμμές που απαντούνται από εξειδικευμένο προσωπικό, στελεχώνονται καθημερινά, δεν γνωρίζουμε καμία αργία, καμία ώρα στην οποία θα λείπουμε και ειδικά στις περιπτώσεις εκτάκτης ανάγκης, όλοι είμαστε εκεί μια γροθιά. Και είναι πολλές περιπτώσεις εκτάκτης ανάγκης. Και κάθε μέρα περισσότερες. Και σχεδόν κάθε μέρα περισσότερες. Δώστε μας μια εικόνα, κύριε Γερακάκη, πραγματικά. Γιατί αλλιώς τώρα να το σκεφτόμαστε και αλλιώς να μας το λέτε. Οι γραμμές είναι πάρα πολλές, τα τηλεφωνήματα είναι πάρα πολλά καθημερινά. Οι προτάσεις και οι απευθύνσεις σε εμάς, είτε από υπηρεσίες είτε και από τα ίδια τα άτομα, στο να φιλοξενήσουμε, να βρούμε ασφαλές περιβάλλον, εξίσου πάρα πολλά. Περιστατικά τα οποία μας βρίσκουν στο να τελειώνουν 2 η ώρα τα ξημερώματα. Ή να μην τελειώνουν καθόλου, γιατί θα πρέπει πάντα να υπάρχει μια αναλλαγή του προσωπικού στον ένα εκεί να προσφέρει υποστήριξη. Και ξέρετε, όλο αυτό γίνεται με τεράστιο κόστος και ψυχικό και κοινωνικό για εμάς και οικονομικό, γιατί είμαστε ένας φορέας που χρειάζεται να πούμε και να απευθύνουμε και έκκληση στον κόσμο που μας βλέπει. Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας δωρεάν και είναι πάρα πολλοί επιχειρηματίες και οι άνθρωποι που έρχονται και μας προσεγγίζουν και προσφέρουν σε αυτό το που χτίζουμε. Και ξέρετε, πριν μερικές μέρες, παραδείγματος χάρη, είχαμε τη δυσκολία του πώς θα εξασφαλίσουμε άμεσα γάλα για κάποιες οικογένειες. Και όμως ήρθαν φορείς του Ηρακλείου και καλύψαν αυτήν την ανάγκη. Ήρθαν στο ότι έχουμε γυναίκες να φιλοξενήσουμε για να μην μένουν στα νοσοκομεία ή να μην μείνουν στα κρατήρια. Στα κρατήρια ενώ σε χώρους διαμορφωμένους που και η ίδια αστυνομική, επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα να είναι προστατευμένες οι γυναίκες στα παιδιά του κάπου, προσαρμόζουν τους χώρους για να μείνουν οι γυναίκες και τα παιδιά. Τραγικό. Yeah, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα του άμεσου καταφυγίου. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει νομική ρύθμιση που να λέει ότι υπάρχουν καταφύγια. Και εμείς ερχόμαστε και να πούμε: εδώ είμαστε, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε σε συνεργασία με ξενοδοχειακές μονάδες του Ηρακλείου και όχι μόνο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως καταλάβαμε, για λόγους προστατευτισμού δεν αποκαλύπτουμε ποιοι είναι. Φυσικά. Ξέρουν πολύ καλά ποιοι είναι και τους ευχαριστούμε, γιατί είναι πάρα πολλοί που υποστηρίζουν. Πάντα να βρούμε το πού θα μείνουν οι γυναίκες για τις πρώτες μέρες, μέχρι να γίνουν οι αντίστοιχες εξετάσεις και στη συνέχεια να μπουν στον ξενώνα ή να γυρίσουν στο σπίτι ή να μπει το αυτόφορο της διαδικασίας, να γίνουν τέλος πάντων πρωταρχικές ενέργειες για την ασφάλεια. Οπότε το μήνυμα για την ημέρα αυτή ποιο είναι, να είμαστε και του χρόνου όλες εδώ? Το λέτε τώρα και έχει φόρτο τεράστιο, γιατί είναι 2024, τρίτος μήνας και έχουμε 4 γυναικοκτονίες στην Ελλάδα. Γι' αυτό το λέω. Να είμαστε εδώ, να είμαστε καλά και να μιλάμε. Να φτάνει η πληροφορία σε εμάς, να έχουμε φωνή και όλοι μαζί να συμπράττουμε στο να δείχνουμε ότι η φωνή έχει δύναμη. Και δεν μπορούμε να αφήσουμε κανένα να στερήσει όχι μόνο τη φωνή αλλά και την παρουσία μας. Λοιπόν, τόση ώρα μιλάμε, βλέπουμε και κάποια πλάνα εδώ. Μπασκετικά, λοιπόν, έχετε κάνει μια ωραία συνεργασία με την ομάδα μπάσκετ, είναι η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Ναι. Ένα ωραίο σποτ, που νομίζω και ένα έξυπνο και καλέσθητο σποτ, κυρία Γερακάκη. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να περάσουμε σε κάθε κοινωνική ομάδα, μέσω του αθλητικού κόσμου, μηνύματα τα οποία θα δώσουν ξεκάθαρο και σίγουρο το μήνυμα ότι είμαστε όλοι εδώ να βοηθήσουμε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ την ομάδα. Αγκάλισε από την πρώτη στιγμή την προσπάθειά μας, τη σκέψη μας, χωρίς να χρειαστεί να πούμε τίποτα. Είπαμε: έχουμε μια σκέψη και μας είπαν: ελάτε εδώ να δούμε πώς θα την κάνουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε και ένα μικρό απόσπασμα έτσι να δείξουμε, να μας βοηθήσει η σκηνοθέτηδα Θεοδώρα. Αν υπάρχει ένα απόσπασμα έτσι από το σχετικό σποτ, να το δείξουμε, αξίζει. Και όλοι εμείς είμαστε εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Και γενικότερα για την προσπάθεια που κάνετε στην πόλη και όχι μόνο στην πόλη, για τις γυναίκες και τους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια. Σας ευχαριστούμε πολύ με τη δέσμευση να συνεχίσουμε να είμαστε παρόντες και να προσφέρουμε ό,τι προσφέρουμε χρόνια. Αλλή μονό σας, αν δεν είστε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Λοιπόν, πού πάμε τώρα, προλαβαίνουμε? Όχι, διαφημίσεις πάμε. Το ρολόι μου μιλάει. Άντε πάλι, φύγαμε. Σε αυτό, ειδικέ, μείνετε εδώ να σας ρωτήσω. Του μιλάνε τα ρολόγια, έχουμε θέματα. Πάμε.